Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στον ηχό FM 99,8. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη θεατρική ομάδα Ιστός, μαζί με τον κύριο Γιάννη Δημήτρη, σκηνοθέτη της παράστασης αλλά και ηθοποιό, να μιλήσουμε για την παράσταση που ετοιμάζεται. Γεια σας, πώς είσαστε? Γεια σας. Λοιπόν, αρχικά θα μιλήσουμε για τον κύριο Αλέξανδρο, να μας μιλήσετε λίγο για αυτά τα δύο διηγήματα που έχετε ετοιμάσει να παρουσιάσετε και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτή η προσέγγιση για σας. Καταρχήν θα έλεγα κάθε παράσταση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα, τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσει κάθε φορά. Η συγκεκριμένη παράσταση είχε την επιπρόσθετη δυσκολία της γλώσσας που δεν μας είναι πλέον οικία η καθαρεύουσα. Βέβαια εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά κατανοητή ακόμα, είναι μια γλώσσα, η γλώσσα μας είναι ζωντανή, εξελίσσεται, αλλά έχει τις ίδιες βάσεις και κάποιος ακόμα και να μην έχει ασχοληθεί με την καθαρεύουσα είναι εύκολο παρακολουθήσει λίγο πιο έντονα να παρακολουθήσει. Βέβαια εμείς βρήκαμε και το τέχνασμα για να ξεπεράσουμε αυτό και ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν την εξοικείωση με την καθαρεύουσα. Το κείμενο μας είναι μισά-μισά. Δηλαδή η αφήγηση θα γίνει και στην, όπως τα έγραψε ο Παδιαμάντης, και σε νεοελληνική απόδοση. Τώρα, αυτό όσον αφορά τις δυσκολίες. Η παράσταση είναι μια παράσταση που βασίζεται σε δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τα πτεραίοντα δώρα και το στο Χριστό στο κάστρο. Ουσιαστικά είναι ένα πρωτοχρονιάτικο και ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Να μας πείτε όμως λίγο και τι θα δούμε μέσα από αυτά τα έργα. Δηλαδή όταν θα έρθουμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση, τι θα δούμε, τι έργα είναι αυτά? Καταρχήν εγώ θα προτιμούσα να μην κάνω την ανάλυση τι μηνύματα θέλει να περάσει, με την έννοια θα το πάρει ο ίδιος ο θεατής από την παράσταση. Αλλά ουσιαστικά να πούμε το story, πώς είναι ρυθμισμένο, ποια είναι η ιστορία μας και ποια είναι η διασκευή που έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο. Η ιστορία μας είναι η εξής, ότι έρχεται ο Παπαδιαμάντης ως άγγελος πλέον ξανά στη γη και φέρνει θεία δώρα και ψάχνει που να τα δώσει. Το αν θα τα δώσει ή δεν θα τα δώσει, όποιος ξέρει το διήγημα ξέρει, αλλά όποιος δεν το ξέρει να το δει στην παράσταση. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ψάχνοντας να δώσει τα δώρα, τα θεία δώρα που έφερε, ακούει έξω από ένα καφενείο μια μουσική που του αρέσει. Και εκεί που ακούει την μουσική του φαίνονται και οικεία οι στίχοι και μπαίνει στο καφενείο για να ακούσει την μουσική. Η μουσική είναι η μουσική που έχει γράψει ο Νίκος ο Μαστοράκης και τον ευχαριστούμε για την παραχώρηση του έργου του για να χρησιμοποιηθεί στην παράστασή μας. Μπαίνει στο καφενείο και πιάνει κουβέντα με τον καφετζή, από τον οποίο μαθαίνει ότι είναι η δική του ποιήση και κάπου εκπλήσεται. Τέλος πάντων, μην συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τι γίνεται. Επ' ευκαιρίας που έχει έρθει στην γη, ο καφετζής του ζητάει να αφηγηθεί μια ιστορία από αυτές που είχε γράψει. Ναι. Αλλά επειδή έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια από τότε που το έγραψε, δεν τη θυμάται όπως ήταν ακριβώς. Και του λέει ο καφετζής, θα σε βοηθήσω εγώ. Και έτσι αρχίζει η αφήγηση του δεύτερου διηγήματος, γιατί το πρώτο ουσιαστικά είναι η διασκευή του πρώτου διηγήματος, ναι. Το ότι έρχεται να φέρει τα δώρα και επεξηγεί πού θα τα δώσει κτλ. Και αρχίζει η αφήγηση μιας περιπέτειας που είναι στο κάστρο, στο Χριστό στο κάστρο, όπου ζωντανεύουν οι φωνές των διαλόγων από τους ηθοποιούς και υπάρχει αυτή η διπλή, όχι διπλή, η συνεχόμενη αφήγηση, η αναλογή της γλώσσας. Μια
στην καθαρέβουσα μια στην ελληνική απόδοση. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω θα είναι και πιο ξεκούραστο για τον ακροατή να είναι και συγκεντρωμένος στην αναλλαγή πάνω, αλλά να είναι και πιο ξεκούραστο στα αυτή του. Ναι, οπότε ακριβώς είναι... αυτό ήταν. Είναι ένα είδος παράστασης που πρώτη φορά το δοκιμάζουμε. Έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα οι παραστάσεις μας να είναι από σκηνής. Δηλαδή στη σκηνή ο ηθοποιός, στην πλατεία ο θεατής. Τι διαφορετικό τώρα θα έχει η δική σας παράσταση? Η δική μας παράσταση είναι ο ηθοποιός και ο θεατής είναι στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο χώρο. Δηλαδή ουσιαστικά βρίσκονται στο καφενείο και όπως στο καφενείο πίνουν τη ρακή τους ή το κρασί τους, τα μεζεδάκια τους και παρακολουθούν και την παράσταση. Οι θεατές λοιπόν βάγουν και αυτοί το δικό τους ρόλο. Ναι, είναι μέρος ας πούμε του σκηνικού. Μάλιστα, οι θεατές. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν και οι άλλοι συνάδελφοι να πούν και για τους ρόλους. Ναι, εννοείται, θα τους ρωτήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε σχέση με τους θεατές. Τότε θα είναι και αυτοί μέρος του συνόλου, γιατί έτσι θα ζήσουν και πιο όμορφα όλη αυτή την παράσταση που έχετε ετοιμάσει. Να πάμε όμως στους ηθοποιούς, να μας μιλήσετε λίγο και για τους δικούς σας ρόλους. Να παίρνει ο καθένας τον λόγο και να λέει το όνομά του και το τι ακριβώς κάνει στην παράσταση. Εγώ είμαι ο Φώτης Μιχαηλίδης, είμαι ο καφετζής στην παράσταση, είμαι η σύνδεση με το σήμερα. Ναι. Δηλαδή εξηγώ τον γοητευτικότατο λόγο του Παπαδιαμάντη όπου χρειάζεται εξήγηση, γιατί νομίζω και από μόνος του, παρόλο που είναι στην Παπαδιαμάντιο διάλεκτο, έχει μια γοητεία μοναδική. Αλλά επεξηγώ στη σύγχρονη διάλεκτο ό,τι χρειάζεται και γιώνω κατά κάποιο τρόπο την παράσταση. Θέλω να πω ότι είναι μια τελετουργία. Φέτος, παρόλο που δεν είναι έτος Παπαδιαμάντη, παντού ο Παπαδιαμάντης δοξάζεται για άλλη μια φορά, γιατί το αξίζει, γιατί είναι κάτι μοναδικό. Και αυτοί που θα έρθουν να δουν την παράσταση δεν θα χάσουν. Μάλιστα. Είναι κάτι διαφορετικό. Όπως είπατε και προηγουμένως, ότι ο Παπαδιαμάντης ναι μεν μιλούσε έγραφε στην καθαρέβουσα, αλλά και πάλι ήταν κατανοητός. Ναι, απλά θέλει λίγο περισσότερο προσοχή. Λίγο περισσότερο προσοχή. Αλλά δεν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει. Μάλιστα. Είναι μια άλλη γλώσσα. Ναι. Είναι ο Παπαδιαμάντης που ξέρουμε από τα σχολικά μας χρόνια, από τα παιδικά μας, από τη φώνηση, από τα πάντα. Θέλουμε λίγο να μας πείτε και τα συναισθήματα του καφετζή όταν βλέπει τον Παπαδιαμάντη. Συγκλονίζεται μέχρι να καταλάβει. Αλλά το να έχεις μια συνομιλία με τον Παπαδιαμάντη, με ένα τόσο σημαντικό λογοτέχνη, έστω και στα πλαίσια μιας παράστασης, είναι κάτι το οποίο σε γοητεύει. Γενικά παίρνεις κάποια πράγματα. Η παράσταση έχει σαν μικρές εκπλήξεις. Ναι. Και πόσο μόνο όταν το βοηθάς να θυμηθεί τη δική του ιστορία. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να μιλήσει σχετικά με το ρόλο του? Εγώ είμαι η Χρυσοπούλη Μαρία, παίζω το υποδείο με την Παπαδιά στο έργο, στο διάλογο, εν πάση περιπτώσει, που γίνεται. Όσον αφορά για το δικό μου ρόλο, η Παπαδιά είναι μία γυναίκα απλή, η οποία ακούει στο ηθικό καθήκον, στο ηθικό χρέος, τέλος πάντων, να μπει σε κάποια περιπέτεια και να στηρίξει γέννη τους ανθρώπους της, τους δικούς της ανθρώπους. Δεν έχει κάτι, όχι δεν έχει κάτι περισσότερο, επειδή είναι μικρός ο ρόλος, δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό αισθάνομαι εγώ. Όσον αφορά το έργο γενικά, επειδή πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με κείμενο του Παπαδιαμάντη και με τράβηξε, μου άρεσε έτσι πολύ, ελπίζω ότι το ίδιο και οι θεατές θα γοητευτούν και θα ομορφύνουν και θα κοσμήσουν και εκείνη το χώρο του τζαμιού. Και θα μπουν όλοι αυτοί σε αυτή την ατμόσφαιρα. Και στην ατμόσφαιρα αυτή, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω και το εύχομαι. Είναι πολύ σημαντικό η ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε κάθε παράσταση, γιατί αυτό σου μένει στο τέλος, ας ελπίσουμε. Αυτό τώρα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι για ποιο λόγο επιλέξετε Παπαδιαμάντη. Να πω, καταρχήν η παράστασή μας εντάσσεται σε μια τριλογία
θεατρικών παραστάσεων. Ήταν μια παλιά σκέψη που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να την υλοποιήσω. Να φέρουμε σε επαφή, να έρθουμε μάλλον πρώτα σε επαφή μέσω του θεάτρου στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι μεν θεατρικές οι παραστάσεις, με την έννοια προσπαθούμε να δραματοποιήσουμε το λόγο ή την ποίηση ή το κείμενο, αλλά έχουν μια ιδιομορφία, δεν είναι ακριβώς μια παράσταση όπως την είπαμε επί σκηνής, αλλά ουσιαστικά είναι μια αφήγηση ενός διηγήματος ή κάτι άλλο. Και η τριλογία των παραστάσεων αυτών θα έχει τον τίτλο «Οι δικοί μας άνθρωποι». Και θα έρθουμε από τον 19ο αιώνα στον 21ο αιώνα μέσω αυτών των τριών παραστάσεων. Βέβαια πολλοί θα πούνε γιατί αυτή, γιατί Παπαδιαμάντης και όχι Βυζιγινός, για παράδειγμα, έτσι, για να, που είναι και αυτή εξίσου μεγάλη αυτή, γιατί Ρίτσος και όχι Ελίτης, για παράδειγμα, στην επόμενη παράσταση, γιατί Ευαντινός και όχι άλλος ένας πιο προβεβλημένος σύγχρονος νέος. Εμείς απλά, αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι, εμείς αυτούς θεωρούμε πιο κοντά μας. Αυτοί είναι που αγαπάμε, αυτοί που ξεχωρίζουμε λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αυτός που έχετε μελετήσει, ναι. Αυτός που αισθάνεστε καλύτερα για έτσι, να παίξετε ακριβώς, τα έργα σας. Ακριβώς. Καμία άλλη πρόθεση δεν έχουμε, ούτε να δείξουμε κάποιον, ούτε απλά θέλουμε να έρθουμε σε επαφή πρώτα εμείς και μετά το κοινό μας με αυτούς τους ανθρώπους που εμείς αγαπήσαμε. Και ο Παπαδιαμάντης βεβαίως, δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που πιάνουμε σαν θεατρική ομάδα τον Παπαδιαμάντη. Χρόνια πριν είχαμε κάνει και τη Φόνησα. Αλλά είναι πάντα διαχρονικός. Όπως είπε και ο Φώτης, φέτος, ενώ αυτό εμείς το προγραμματίζαμε πολύ πριν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, για να μπορούμε να την βγάλουμε την παράσταση, βρεθήκαμε προεκπλήξεως ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, παραστάσεις για τον Παπαδιαμάντη φέτος. Παρόλο που δεν είναι χρονιά Παπαδιαμάντη. Ναι. Ακόμα και στην πόλη μας. Πρόσφατα είναι η διάλεξη από τον κύριο Πυριατάκη για τον Παπαδιαμάντη. Ο φίλος μας, ο παλιός μας σκηνοθέτης, ο Αντώνης ο Διαμαντής, θα ξαναπαρουσιάσει την Φόνησα πολύ σύντομα και στην Ιερά Πέτρα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού υπάρχουν παραστάσεις Παπαδιαμάντη. Σαν να κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας ότι εγώ παρουσιάζομαι φέτος Παπαδιαμάντη. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία και δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Συμβαίνει γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι πάντα επίκαιρος. Ναι. Δηλαδή είναι ένας διαχρονικός διηγηματογράφος, ο οποίος έχει πιάσει τόσο καλά τα έθη της πατρίδας μας και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε, και αυτά που κριτικάρει και σχολιάζει μέσα από τα διηγήματά του υπάρχουν και σήμερα ακόμα. Μάλιστα. Για την τριλογία θέλω να μας πείτε, μετά από τον Παπαδιαμάντη συνεχίζουμε Ο Παπαδιαμάντη είναι με το Γιάννη το Ρίτσο. Και μετά θα κλείσουμε την τριλογία αυτή με τον Νίκο τον Ευαντινό, έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, έναν νέο ποιητή που ζει και γράφει στην πόλη μας. Μάλιστα, με χαρά μας να δούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, ελπίζουμε, και μάλιστα έχουμε και χρονικό στόχο. Η παράσταση του Ρίτσου να βγει τον Μάιο. Και το λέμε και στο πρόγραμμά μας, γιατί ο Μάιος είναι ο μήνας που έχει σημαδέψει το Ρίτσο. Και με τα γεγονότα του 36 και με το 68 μετά αργότερα κλπ. Και βεβαίως θέλουμε να βγάλουμε την παράσταση για τον Ευαντινό μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί είναι οι μήνες της πολιτιστικής μας παραγωγής, τοπική μήνες που έχουμε μεγάλη πολιτιστική παραγωγή. Σε αυτό που θέλω μόνο να καταλήξω είναι ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή μας έχει αναβαθμιστεί, να το πω έτσι, έχει δείξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με το θέατρο. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας, είναι ο κόσμος της περιοχής μας δέχεται αυτά τα έργα που παρουσιάζετε, τα αγκαλιάζει, τα αγαπάει, θέλει να τα ξαναδεί? Κοιτάξτε, εγώ συμπληρώνω φέτος, μάλλον ξεπεράσαμε τα 20 χρόνια της ενασχολίας μας με το θέατρο. Θεατρική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας και μετά η συνέχεια αυτής της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ιεράπετρας, που ήταν η θεατρική ομάδα Ιεράπετρας που εντάχθηκε στον ιστό, και η άλλη ομάδα που συνέχισε ως Σύλλογος Φίλων Θεάτρου. Ναι. Βεβαίως και εμείς όλοι είμαστε μέλη και του Σύλλογου Φίλων Θεάτρου. Ναι.
και συμμετέχουν και στις παραγωγές και που γίνονται και εκεί. Άρα έχουμε μια 20ετία γεμάτη θεατρικής δράσης. Και αυτό οφείλεται πρώτον στο ενδιαφέρον που έχει, γιατί κάθε φορά υπάρχουν και καινούργοι που ασχολούνται με το θέατρο. Μπορεί να είμαστε, ναι, μπορεί να είμαστε κάποιοι που είμαστε παλιοί και έχουμε την, ας πούμε, τη λόξα και ασχολούμαστε συνέχεια, αλλά μετά υπάρχουν ανανεώσεις, καινούργια άτομα που έρχονται και συνεχίζουν την αυτή. Αυτό έχει δημιουργήσει και ένα αντίστοιχο θεατρικό κοινό που πρέπει να το ευχαριστήσουμε και αυτό, γιατί σε κάθε παράσταση που κάνουμε μας στηρίζει. Μας στηρίζει. Τώρα βεβαίως άλλη παράσταση θα του αρέσει, άλλη παράσταση θα του αρέσει λιγότερο και πάει λέγοντας αυτά στα 20 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι στηρίζει τις μέχρι τώρα παραστάσεις μας. Είναι σημαντικό και το πώς μαθαίνουμε τους κατοίκους της περιοχής μας και της ευρύτερης περιοχής. Ναι. Δηλαδή, όταν λέτε εσείς ότι είσαστε με κάποια άτομα 20 χρόνια, αναλόγως στο τι θα δείξει στην περιοχή, σιγά σιγά το μαθαίνει, ναι, ο κάτοικος ή ο λάτρης αυτής της τέχνης, παρακολουθεί και γνωρίζει μετά να κρίνει ποιο, ακριβώς, είναι το σωστό και ποιο, ακριβώς, είναι το λάθος. Σε έχει συμβάλει πολύ σε αυτό και το φεστιβάλ θεάτρου που κάνουμε. Βέβαια, το φεστιβάλ θεάτρου ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς που ήταν προηγήθηκε. Έπρεπε να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η επιτυχία και του φεστιβάλ θεάτρου, και όχι μόνο από την συμμετοχή των θεατών, αλλά και από τις ομάδες που θέλουν να έρθουν πλέον να διαγωνιστούν στο φεστιβάλ αυτό. Γι' αυτό σας λέω, είναι το τι δείχνετε, τι παρουσιάζετε μάλλον στους θεατές και το τι περιμένουν να δούνε. Οπότε έχετε βάλει πολύ ψηλά τα στάνταρ για το τι θα παρακολουθήσουμε. Θέλω λίγο να μας πείτε πότε παρουσιάζετε αυτό το έργο. Να μιλήσετε κι εσείς, πείτε μου. Κώστα. Από αυτό είναι το μικρόφωνο σας. Εγώ είμαι ο Κωστής ο Μαυρικάκης. Είμαι στο Σύλλογο Φίλων Θεάτρων. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, παρακαλώ. Ναι, τραβήξτε το, μην αγχωνέστε. Μπράβο. Είμαι στο Σύλλογο Φίλων Θεάτρων Ιεράπετρα. Συμμετέχω σε όλες τις ομάδες και στους Μικρασιάτες και στον Ιστό εδώ. Μάλιστα. Στο συγκεκριμένο έργο, εγώ είμαι ο Μπάρμπα Στεφανής. Μάλιστα. Είναι ένας ναυτικός, ο οποίος έχει μια βάρκα και έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι που λέμε. Ναι. Ξέρει τα σημάδια του καιρού απ' έξω και τον συμβουλεύεται ο παπάς, ο οποίος θέλει να πάει να λειτουργήσει στο κάστρο την ημέρα της γέννησης του Χριστού και να βοηθήσει και κάποιους ανθρώπους που κινδύνευαν. Μάλιστα. Από μένα λοιπόν παίρνει το ένασμα ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση και στο τέλος θα δούμε πώς θα ξεκινήσει. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει. Μία τελευταία ερώτηση για εσάς, κύριε Γιαννίδη. Μας είχατε πει πριν ότι αγαπάτε, παίζετε μάλλον, στην συγκεκριμένη τριλογία που θα ετοιμάσετε και ήδη έχουμε το πρώτο μέρος, αγαπάτε να παίζετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις προσωπικότητες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν στο ρόλο σας, γιατί είσαστε και ηθοποιός ως Παπαδιαμάντης, να ερσακώσετε όλο αυτό, όλη αυτή την προσωπικότητα. Καταρχήν είναι μια ενδιαφέρον πρόκληση όλο αυτό που κάνουμε. Γιατί έχει, ας πούμε, και τα ρίσκα του. Με τον τρόπο που το διασκευάζουμε, με τον τρόπο που θα το εκφράσουμε, πώς θα το εκλάβει ο κόσμος κλπ. Η δυσκολία έγκυται μόνο στη γλώσσα, με τον τρόπο που αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι, επειδή είναι ένα κείμενο που μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν από τους ρόλους που έμαθα και πιο εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα πολλές φορές δημιουργώντας και έκπληξη στους συναδέλφους πώς τόσο γρήγορα το μπορούμε να το μάθουμε, να το εμπεδώσουμε το κείμενο. Πολύ δύσκολο κείμενο. Μάλιστα. Γιατί έχει τη δυσκολία του το κείμενο, αλλά επειδή έχει μια τόσο λογική ροή η αφήγηση του Παπαδιαμάντη, σε διευκολύνει να το βάλεις σε μια σειρά και να μπορείς, ναι, να το συνεχίσεις. Ήταν αυτή η πρόκληση. Τώρα βεβαίως να υποδηθείς τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο. Εμείς προσπαθήσαμε να πιάσουμε από 2-3 χαρακτηριστικά που είναι γνωστά στον Παπαδιαμάντη και να εστιάσουμε εκεί και μετά να πάμε σε μια αφήγηση. Δηλαδή και αυτό έχει μια
έναν τρόπο που βέβαια δεν θέλω να το αποκαλύψω. Θα το δούμε στην παράσταση. Θα το δει ο κόσμος στην παράσταση. Ναι. Να πούμε τους συντελεστές μας. Εννοείται. Λοιπόν, η σκηνοθεσία, η διασκευή και η απόδοση στα ελληνικά είναι του Δημήτρη του Γιαννίδη. Και στα παίζουν... νεοελληνικά. Στα... Γιατί ναι, ελληνικά είναι και το κείμενο. Ναι. Και παίρνουν μέρος στην παράσταση ο Δημήτρης ο Γιαννίδης, ο Βαγγέλης ο Σαλακούμας, ο Μανώλης ο Μπαλωθιάρης, ο Φώτης Μιχαηλίδης, ο Κωστής Μαυρικάκης, η Κατερίνα Γιωβανόγλου, η Μαρία Ριζοπούλου και ο Νίκος Νικολουδάκης, ο οποίος έχει και το φωτισμό και την ηχητική κάλυψη. Μάλιστα. Μιλάμε για αύριο και μεθαύριο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο 20 Ιανουαρίου, στο τζαμί της Ιεράπετρας, στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είμαστε λοιπόν όλοι εκεί. Ήθελα να τονίσω την φιλική συμμετοχή που θα έχουμε στην παράστασή μας από τον πρωτοψάλτη της πόλης μας, τον Γιάννη τον Αρώνη, γιατί στην παράστασή μας ακούγονται δύο τροπάρια, τα οποία θα ακουστούν στην πρεμιέρα ζωντανά από τον Γιάννη τον Αρώνη. Τον ευχαριστούμε για την φιλική συμμετοχή. Είναι, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι είναι και το διαδραστικό, η συμμετοχή των θεατών στην παράσταση. Πάρα πολύ ωραία. Ήδη μας έχετε βάλει στο κλίμα, ήδη έχετε φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθουμε να παρακολουθήσουμε αυτή την όμορφη παράσταση που ετοιμάζετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα πούμε 9 η ώρα οι άνθρωποι. Α, ναι. Πες το δυνατό να το πείσουν. Λοιπόν, αν μπορούν 9 η ώρα οι θεατές να είναι στο τζαμί, θα προηγηθεί κάποιο μεζεδάκι, κρασάκι ή ρακούλα. Μάλιστα. Και μετά θα ξεκινήσουμε την παράσταση. Θα ξεκινήσει η παράσταση. Ναι. Λοιπόν, να τους βάλετε στο κλίμα. Να τους βάλουμε στο κλίμα. Είναι σημαντικό ότι στις 9 η ώρα να έχουμε ολοκληρώσει την προσέλευση. Μάλιστα. Για να μην καθυστερούμε. Για να γίνει σωστή τοποθέτηση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Γιατί έχει και την ιδιαιτερότητα ο χώρος. Δεν είναι η Μελίνα Μερκούρη που παίρνει 300 άτομα, ναι, και δεν έχουμε θέμα. Εκεί ο χώρος είναι μικρότερος. Υπάρχουν τα τραπέζια, υπάρχουν οι θέσεις που θα κάτσει ο καθένας. Οπότε καλό είναι ο κόσμος. Αν και βέβαια πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει συνηθίσει να έρχεται στην ώρα του στις θεατρικές παραστάσεις, αλλά εδώ είναι ιδιαίτερο σημαντικό όσοι θα μας έρθουν να έρθουν και βεβαίως επειδή ξέρουμε υπάρχουν και κάποια μαγαζιά που εκείνη την ώρα θα κλείσουν και θα έρθουν στην παράσταση, όσοι θα έρθουν μετά τις 9 και έχουν και ειστήρια ή θέλουν να μας ενημερώσουν ότι θα έρθουν σίγουρα για να τους κρατηθεί θέση. Μάλιστα. Αλλιώς προφανώς. Ναι. Ήθελα να προσθέσω και εγώ. Πείτε μας. Για τα δώρα από τη Ρόεντα, είναι το ένα από τα δύο έργα. Εκεί ο Παπαδιαμάντης είναι σαν αυτό, συστήνεται. Η δυσκολία και τα κριτήρια που βάζει για να δώσει τα δώρα, δείχνουν ποιος είναι ο Παπαδιαμάντης. Ένας ηθικός, βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ο οποίος συγκρίνει την τότε εποχή όπως την έβλεπε αυτός με τη σημερινή. Και έτσι ας πούμε υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας να σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε το βράδυ στην παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.